Τη φιλοξενία των τοπικών αρχών στη Τζαμάικα γνώρισε η κριτική αποστολή που βρίσκεται στο Μοντέκο Μπέι για την επίσημη τελετή αδελφοποίησης με τη Σιτία, η οποία πραγματοποιείται την Πέμπτη. Το παρόν στο δείπνο έδωσε και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τζαμάικα, ο οποίος μιλώντας στην Κρήτη TV και τον απεσταλμένο της Πέτρο Ηλιάκη επεσήμανε τα κοινά σημεία των δύο περιοχών που αδελφοποιούνται, καθώς η οικονομία τους βασίζεται στην τουριστική ανάπτυξη με απόλυτο σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος. There are some similarities about both cities. We take very keen interest in our environment and our ocean and our sea is very important to us, for our own livelihood and for the preservation of our environment. Ο Έλληνας πρέσβης στη Τζαμάικα αναφέρθηκε στον νησιωτικό χαρακτήρα της Ελλάδας και την υψηλή σημασία της συνθήκης για το δίκαιο της θάλασσας, η οποία έχει επισφραγιστεί στο Μοντέκο Μπέι, εξηγώντας ότι η χώρα μας ακολουθεί τις προβλέψεις της για να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. The city of Sitia, Crete is the most southern point in Greece, land-wise, and therefore the convention Montego Bay becomes very significant to all the Greek people. Όπως επεσήμανε ακόμη ο κύριος Αργυρός, στο πλαίσιο αδελφοποίησης της Σιτίας με το Μοντέκο Μπέι, ήδη αναπτύσσεται στενή συνεργασία ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της Τζαμάικα. Universities in Crete have already begun a dialogue with the universities here in Jamaica, and we're already talking about exchange programs between the two. And as I've indicated to you earlier, we're looking into perhaps doing something with the labor, and we look forward to a really long and great relationship. Στη βραδιά έδωσαν ιδιαίτερο χρώμα τα ελληνικά τραγούδια που ερμήνευσε ο Μιχάλης Κλόντζας. Κάθε πρωί σκαρώναμε μαζί με το Μινά, ταξίδια μακρινά ως τη Τζαμάικα. Κι αρμενίζαμε στα πέλαγα, αγάπη μου παλιά.